Espero que mañana, dear brethren, una conliga esperes, vuelmas, deudas y rebolugo, para ti, vuelmas, y όπως γνωρίζουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, ήρθε να υπάρχει αγγεία για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τον ιδιωτικό ταμείο πριν, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει καταργηθεί. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ έστειλε επιστολή στους υπαλλήλους και τους είπε ότι δεν υπάρχει αγγεία 2 Φεβρουαρίου να πάνε κανονικά στην εργασία τους. Ανέτρεξα και στο Δήμο Καλαμάτας και στην περιφέρεια, αλλά και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την ιδιότητά μου και σαν δημοτικό σύμβουλο, αλλά και σαν πρόεδρο των εργαζομένων του Δημοσίου στον νομό, πράγματι δεν υπάρχει ΦΕΚ το οποίο να καθορίζει ότι 2 Φεβρουαρίου είναι αργία για τι δημόσιε υπηρεσίε τη πόλη μα. Υπάρχει ένα διάταγμα από το 1969, το οποίο. Βασιλικό διάταγμα. Παρακαλώ, Βασιλιά. Υπάρχει ένα διάταγμα από το 1969 από τη Χούντα του Παπαδόπουλου, το οποίο καθορίζει την αρχία. Παρακαλώ, μην καλάβει τη συνεδρία. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε και βαλά. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ένα διάταγμα του 1969 από τη Χούντα του Παπαδόπουλου, το οποίο καθορίζει η μέρα αργίας για την πόλη της Καλαμάτας 23 Μαρτίου. Καταλαβαίνετε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος μας, πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία εκείνη, ώστε άμεσα να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο θέμα, να καθοριστεί η αργία της 2 Φεβρουαρίου, γιατί, όπως γνωρίζω και με ενημέρωσαν, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στις 23 Μαρτίου θα έχουν αργία. Και καταλαβαίνετε ότι θα έχουν προβλήματα.